Κυρίες και κύριοι, χαίρετε σας. Καλησπέριζουμε στην αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Ενισχύεται το καλάθι του νοικοκυριού την περίοδο των εορτών. Έρχεται μάλιστα και το καλάθι του Άι Βασίλη. Κατά την περίοδο των εορτών, το καλάθι του νοικοκυριού ενισχύεται. Προστίθενται νέα προϊόντα που αφορούν το γιορτινό τραπέζι, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται και το καλάθι του Άι Βασίλη με 10 κατηγορίες παιχνιδιών, το οποίο θα ισχύσει από τις 14 Δεκεμβρίου έως και τις 4 Ιανουαρίου του 2023. Η ακρίβεια είναι εδώ, ταλαιπωρεί την κοινωνία. Η ακρίβεια σε αγαθά και υπηρεσίες είναι ένα μείζον πανευρωπαϊκό πρόβλημα, που δεν ξεπερνιέται όμως ούτε με αδράνεια, ούτε με διαπιστώσεις, ούτε με μεγάλα λόγια. Ξεπερνιέται στο βαθμό του εφικτού, με διαρκή προσπάθεια, με εφευρετικές λύσεις, με σεβασμό στην προστασία του καταναλωτή και με συνεχή έγνοια. Να καλησπέρισουμε στο στούντιο τον συνάδελφο Ζήση Πιτσιάβα. Καλησπέρα, Ζήση. Καλησπέρα, Ζήση. Το έχει βρει εύκολα η κυβέρνηση και από εδώ και πάρω δίνει καλάθια, δίνει επιδόματα, έτσι τα ζούμε. Θα πρέπει να το πάρουμε μια απόφαση. Επεκτείνεται λοιπόν το καλάθι του νοικοκυριού και στην περίοδο των εορτών, βάζοντας και άλλα προϊόντα μέσα. Ενισχύεται λοιπόν. Προφανώς για να διευκολυνθεί και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το εορταστικό τραπέζι. Και με τον κύριο Γεωργιάδη να τριγυρνάει συνεχώς στα σούπερ μάρκετ και να δείχνει ότι πάει καλά αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω πόσο καλά πάει. Λέει. Ο κύριος Γεωργιάδης όλα καλά θα τα βρει. Ο κόσμος το μετράει στην τσέπη του αυτό. Ακριβώς. Και κατά πόσο έχει βοηθήσει. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε κάποια στιγμή πόσος κόσμος το κοιτάει πραγματικά. Έτσι. Η νέα είδηση σήμερα είναι ότι θα υπάρχει και το καλάθι του Άι Βασίλη για τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια. Που κατά κόρον αγοράζονται αυτή την περίοδο. Όσο μπορεί τέλος πάντων κάθε οικογένεια να το κάνει αυτό το πράγμα. Αν όχι αυτή, πότε. Σε 10 κατηγορίες παιχνιδιών από τις 14 Δεκεμβρίου στις 8 Ιανουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, θα υπάρξει και αυτή η πρόβλεψη ώστε να διευκολυνθεί η αγορά παιχνιδιών στα μικρά παιδιά. Πώς το βλέπεις, να πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό καλάθι, μια ειδική μέρημνα για να μπορέσουν οι γονείς να αγοράσουν δώρα στα παιδιά. Ναι, εντάξει, και αυτό δεν ακούγεται τόσο καλό. Πραγματικά αυτό θα πρέπει να μας ανησυχήσει και μόνο ως τίτλος. Εφόσον δεν ακούγεται τόσο καλό, βέβαια, και ότι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και έχουμε τέτοιες προβλέψεις με τις συνεχείς ανατιμήσεις προϊόντων που υπάρχει. Αν όντως είναι σωστό, αν συγκρατούνται οι τιμές και είναι πραγματικές, καλώς γίνεται, αφού δεν μπορούμε να παρέμβουμε πουθενά άλλου. Φυσικά, αλλού φαντάζομαι ότι πρέπει να παρέμβει μια κυβέρνηση. Ακριβώς. Αλλά όλα δεν είναι ζητήματα εσωτερικής φύσεως, πάντα, έτσι. Είναι μια ακρίβεια που τρέχει. Στη μικρή εικόνα, ωραία, το προέβλεψαν και πρέπει όλοι να κάνουν γιορτές. Τις καλύτερες δυνατές. Στη μεγάλη εικόνα, αλλού εντοπίζεται το πρόβλημα. Εντάξει, ας το βρούμε. Αυτά τα μικροεπιδόματα και αυτές οι λύσεις με το καλάθι και την ενίσχυση και το να κατεβάζουμε κάποια λεπτά του ευρώ, κάποια προϊόντα πρώτης ανάγκης, προφανώς δεν είναι λύση. Και πόσο μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Έχουν άλλα προβλήματα να λύσουν και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Αν όχι την τσέπη του κάθε νοικοκυριού. Τι. Θα δούμε παρακάτω, θα δείξουμε στον κόσμο τι προβλήματα έχουν να λύσουν. Θέλεις να πάμε εκεί. Ναι, μια. Να πάμε στα επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα στη Βουλή. Αφού θυμίσουμε ότι γίνεται μια συζήτηση στη Βουλή, δεν ξέρω αν τελείωσε, για το νέο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση για τις παρακολουθήσεις κλπ. Mm-hmm. Και υπήρχε μια έντονη αντιπαράθεση Μητσοτάκη Τσίπρα. Για όλο το σκηνικό, αλλά και για την ενδεχόμενη παρακολούθηση του αρχηγού ΓΕΘΑ, του κ. Φλόρου, που έτσι προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση Τσίπρα, της Μητσοτάκη. Βεβαίως, οι όλες αναφορές, η όλη συζήτηση είχε και στα έδρανα κάτω διαμάχες βουλευτών. Έχω πολύ μεγάλη. Εγώ είχα ένσταση στο να παίξουμε αυτό το βίντεο. Εντάξει, θυμίζει. Δεν το θεωρώ ότι είναι λίγο, επίπεδο βουλής αυτό. Θυμίζει λίγο τις δραματικές εποχές του πρώτου εξαμήνου της κυβέρνησης Ζανέλ, όπου γινόταν μέσα στη Βουλή. Ακουγόταν απειρούκα άλλους εκφράσεις. Και γινόταν πράγματα. Και γινόταν που πράγματα. Δεν θύμιζαν Βουλή, θύμιζαν, ξέρω εγώ, καφενείο. Γιατί χειρότερο καφενείο. Γήπεδο. Και είναι και γυναίκες. Και αυτό με λυπεί ακόμη περισσότερο. Ένα επεισόδιο, κάποια δευτερόλεπτα θα σας δείξουμε μεταξύ της κυρίας Πιπηλή, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και της κυρίας Τελιγιορίδου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα της δικής μας περιοχής. Αρχικώς το επεισόδιο είναι με βουλευτή Τσερών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αβραμάκη, αν λέω κατά το όνομά του. Αλλά έχει παρέμει και η κυρία Τελιγιορίδου, που φαίνεται στις φωτογραφίες και κυκλοφορεί σε αυτά που έχουν δοθεί τις τελευταίες ώρες. Να δούμε το βίντεο. Διότι παρενέβη κάπου εκεί, είπε κάτι στην κυρία Πιπηλή, για να δούμε. Η οποία... Ελάτε, ελάτε!
Κυρία Πιπηλή, παρακαλώ να πάτε στη θέση σας. Παρακαλώ να πάτε στη θέση σας. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Ησυχία. Τώρα τι είναι αυτό, έλα αν μπορείς. Ησυχία. Έλα αν μπορείς, δηλαδή πραγματικά τι κάνα τσαμπουκά μέσα στη Βουλή, δύο γυναίκες. Το έλα αν μπορείς, ποιος το είπε, δεν άκουσα. Τέλος πάντων, τι θα πλακωθούμε. Προφανώς όχι εκείνη που σηκώθηκε, εκείνη που ήταν στη θέση. Θα πλακωθούμε και, και μέσα στη Βουλή. Με στεναχωρεί πολύ αυτή η εικόνα. Ναι, με στεναχωρεί και ως γυναίκα. Δείξε λίγο και τις φωτογραφίες, Χρήστο, που είναι λίγο ότι έχουν πιο κοντινά το πλάνο. Κυρία Πιπηλή, έχει φτάσει εντελώς στην άλλη άκρη των εδράνων. Ο κύριος Οικονόμου τη συγκρατεί. Και τη συγκρατεί ο κύριος Οικονόμου, που μάλλον έχει καταλάβει ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει πιο την γρήγορα. Είναι η κυρία Τελιγιορίδου πίσω δεξί. Και ναι, είναι η κυρία Τελιγιορίδου που κάτι λέει στην κυρία Πιπηλή. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να αναφέρουμε τι πρέπει να. Τι λένε. Ναι, νομίζω δεν υπάρχει λόγος αυτό. Δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, δεν είναι καλή εικόνα αυτή που βλέπετε εδώ. Καταλαβαίνουμε τις εντάσεις και όταν είναι πολύ ωραίες οι συνεδριάσεις. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να φτάνουμε σε τέτοια επίπεδα. Και όπως και να έχει, σε τέτοιου είδους περιπτώσεις χάνουν το δίκαιο τους και οι δύο πλευρές. Λέγεται πάντως ότι έχει ακουστεί κάτι, ένα πολύ εσχρό σχόλιο προς την κυρία Πιπηλή. Όχι από την κυρία Τελογυρίδου, από τον κύριο. Πώς τον είπα, Βραμακής, κάπως έτσι. Από τον βουλευτή Σερών. Από τον βουλευτή Σερών που εξόριξε αρχικώς την κυρία Πιπηλή. Προφανώς δεν δικαιολογείται και η. Ούτε καν. Αυτή η εικόνα, έτσι, ούτε δεν καν. Το συζητώ. Έχει δώσει εξηγήσει η κυρία Πιπηλή από ό,τι μου λένε και στους συνεργάτες του Πρωθυπουργού και θεωρείται λήξαν το επεισόδιο το οποίο σχολιάστηκε για τον κύριο Τσίπρα από το Βήμα της Βουλής, νομίζω. Λέγοντας ότι είναι συμπαθέστατη η κυρία Πιπηλή για μένα. Αλλά δεν χρειάζεται τώρα να φτάσουμε σε τέτοια. Για να κατεβάσει τους τόνους. Εντάξει, έξυπνο από εδώ. Ελπίζω να είναι κάτι τέτοιο, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Είναι φανερό ότι η χώρα πηγαίνει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Έχει μπει ήδη με υψηλούς τόνους μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Και δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό. Ελπίζω όχι σε δεν τέτοια ασχολείται λίγο με τα προβλήματα, ασχολείται από τα προσωπικά του ζητήματα τα οποία βρίσκονται στη Βουλή για να τα λύσουν. Θα πρέπει. Πες μου λίγο, ποια είναι η λύση τώρα για το φυσικό αέριο, πού θα τοποθετηθούν, στη ΒΥΠΑ Άργους Ορεστικού, ποια είναι η έξοδος για την πόρεια, τι γίνεται σε αυτό το. Να πάμε σε σοβαρά ζητήματα της περιοχής. Κοίταξε, η Καστοριά θεωρητικά θα έπαιρνε φυσικό αέριο από τον ΤΑΠ. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο μετά τη διαφωνία ΤΑΠ-ΔΕΣΦΑ. Όπως είχε δεσμευθεί και στον λαό της Καστοριάς η αρμόδιοι, αλλά θα γίνει με υγροποιημένο αέριο. Άρα θα τοποθετηθούν δύο ειδικές δεξαμενές, μία αρχικώς και η δεύτερη το επόμενο διάστημα, οι οποίες θα δώσουν υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Καστοριά και στο Άργος Ορεστικό, που αναμένει αυτή την παροχή, να το πω, αυτό το αγαθό, υπομονησία. Με πολύ υπομονή. Ο κύριος Τσάκας, ο πρόεδρος, γενικός διευθυντής της ΔΕΔΑ, πρόεδρος, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Γενικός διευθυντής της ΔΕΔΑ. Γενικός διευθυντής της ΔΕΔΑ, ο κύριος Τσάκας, βρέθηκε σήμερα στην Καστοριά για να. Και για κάποιες κοινωνικές δράσεις, να το πω, της ΔΕΔΑ, αλλά και για να δει αυτές τις εξελίξεις, να δει τα σημεία στα οποία θα τοποθετηθούν οι δύο δεξαμενές. Και όπως εξήγησε στη συνέντευξη που έδωσε στον Χρήστο Νατσιούλη, θα τη δούμε ένα απόσπασμα τώρα. Αυτό γίνεται ώστε να μην καθυστερήσουν όλες τις διαδικασίες. Πόσο πια? Για την παροχή φυσικού αερίου στην Καστοριά. Και απάντησε και στο ερώτημα για το αν θα υπάρχει διαφορά στην τιμή για τους κατοίκους της Καστοριάς και του Άργους Ορεστικού, λέγοντας ότι όχι, δεν θα υπάρχει καμία διαφορά. Δεν μας ευχαριστεί ο κύριος Τσάκας. Για πάμε να δούμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης. Να εντοπίσουμε του ΒΙΟΠΑ, ναι. Χώρους στους οποίους θα εγκαταστήσουμε τις δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Άρα λοιπόν, εδώ στεκόμαστε λίγο, οριστικά και μετάκλητα, κύριε Τσάκα, πια η Καστοριά θα πάρει υγροποιημένο αέριο και όχι από τον αγωγό ΤΑΠ. Μετά την απόφαση της ΡΑΕ, η οποία οφείλονταν στο ότι ο ΔΕΣΦΑ δεν συμφώνησε με τον ΤΑΠ για να δώσουν έξοδο από την πορεία, όπως είχαμε κανονίσει, για να μην χαθεί άλλος χρόνος από τη στιγμή που δεν προέκυψε έτσι πράσινο φως, να το πω έτσι απλά, από τις δύο αυτές εταιρείες, για να μην χαθεί άλλος χρόνος προχωράμε με αυτή τη λύση των δεξαμενών υγροποιημένου φυσικού αερίου και την τροφοδοσία της πόλης.
Αυτό σημαίνει άλλη τιμή για την Καστοριά στο αέριο που θα παίρνουμε τελικά, κύριε Τσάκα, ή υγροποιημένο πάρουμε, ή από τον ΤΑΠ η τιμή θα ήταν ίδια για το αέριο που θα πάρει η Καστοριά? Όχι, δεν επηρεάζει την τιμή. Δεν επηρεάζεται η τιμή. Κάτι μου λέει ότι αυτή η ιστορία και αυτή η εξέλιξη θα δημιουργήσει πάλι εντάσεις στην Καστοριά, αλλά ας το περιμένουμε. Δεν ήθελα να το πω για να μην φανεί ότι κάνω το μάτι κακόν, αλλά εύχομαι όχι. Εντάξει, η ιστορία φυσικού αέριου, το ποιος το έφερε, ποιος δεν το έφερε, ποιος είχε δουλέψει, ποιος δεν, ποιος έλεγε ψέματα, τι δεσμεύσεις. Ναι, καλά, αστάσει και τα βρίσκουμε μετά αυτά. Εντάξει, τέλος πάντων. Κάτσε να τελειώσει η κυρία Τελιγιορίδου με τις δουλειές της στη Βουλή. Και... θα το συζητάμε για πολύ ακόμα. Εντάξει, τι να πω. Πάμε να δούμε φωτογραφίες. Τι ωραία εξελίσσεται το εργοτάξιο της νέας πτέρυγας στο Μαμάτσιο νοσοκομείο, για να δούμε και κανένα ευχάριστο. Πραγματικά οι εργασίες είναι εντονές. Οι δύο φωτογραφίες που δίνουμε είναι από το προσωπικό λογαριασμό στο Facebook του κ. Δημήτρη Σιόλιου, ο οποίος είναι ο διοικητής του νοσοκομείου. Και δείχνει την ανάπτυξη του εργοταξίου, στο οποίο έχει μπει και αυτός ο γερανός, ο τεράστιος που βλέπει σε μεγάλα έργα συνήθως. Ναι. Έτσι, δεν ξέρω. Μα είναι μεγάλο έργο, ολόκληρη πτέρυγα. Πώς λέγεται τέλος πάντων, γερανός τον ξέρουμε εμείς. Για τη θεμελίωση της νέας πτέρυγας του Μαμάτσιου νοσοκομείου Κοζάνης. Κοίταξε, ζήσει ευνοεί ο καιρός τώρα μέσα Δεκεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου τέλος πάντων. Και να μην έχει ονείσει, να μην έχει μείον. Να δουλεύουν κανονικά τα εργοτάξια. Κανονικά, προφανώς. Ευνοεί και ο καιρός. Καλό αυτό. Το βλέπουμε και εξελίσσεται το έργο, το παρακολουθούμε από κοντά μας, αφορά όλους μας. Μπράβο, προχωράει, δεν νομίζω, δεν έχει ακουστεί για ότι υπάρχει κάποια κολλησία ρηγιά, κάποιο πρόβλημα κλπ. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι και να παραδοθεί στον χρόνο του. Να πω απλώς, επειδή μιλάμε για το νοσοκομείο, αύριο η Κύπρος Βυσική θα κάνει μια άσκηση στις 9 το πρωί. Το λέω απλώς, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο άμεσα, δεν χρειάζεται. Όχι, για να μην πανικοβληθούμε. Ναι, για να μην πανικοβληθεί ο κόσμος, το λέω. Εντάξει, έχουν πάρθει προφανώς όλα τα μέτρα. Είναι άσκηση. Είναι προγραμματισμένη άσκηση. Προγραμματισμένη θα έχουν σιρήνες, θα έχει την ένταση που πρέπει, αλλά γιατί όποιος δεν ξέρει άσκηση τώρα και ακούει σιρήνες και βλέπει περιοριστική έξω του νοσοκομείου, νομίζω δεν θα είναι και αδιάφορο, αλλά ψυχραιμία. Ας περάσει αδιάφορο. Δηλαδή θα τα δείτε αύριο στο δελτίο του ΤΟΠ τι ακριβώς θα γίνει. Ψυχραιμία. Χθες το απόγευμα έγινε μια ευρεία συνάντηση. Να βλέπουμε και κάποια πλάνα στο Διπεθέ Κοζάνης. Μετά από 2,5 χρόνια και μετά από πολλές παλινοδίες, τελικά έχουμε νέο καλλιτεχνικό διευθυντή. Ποιον? Εκείνον που δεν θέλαμε και διώξαμε πριν από 2 χρόνια. Είναι ο κύριος Λευτέρης Πλασκοβίτης, ο οποίος αποφάσισε να κάνει ένα κάλεσμα ευρύ σε φορείς, σε συλλόγους, σε απλούς πολίτες, να ακούσει τις απόψεις τους σε σχέση με το Διπεθέ για τον επόμενο προγραμματισμό. Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται ο κ. Πλασκοβίτης σε πρώτο πλάνο. Δεν ξέρω πώς σου φάνηκε ως κίνηση. Εμένα μου άρεσε το γεγονός ότι ήθελε να έρθει σε επικοινωνία με τον κόσμο. Είναι καλό. Δεν ξέρω πόσο παρήγορο είναι το ότι πήγαν μόνο τόσοι. Μπράβο σε αυτούς που πήγαν πάντως. Και αυτό, η προσπάθεια γενικώς σαν φιλοσοφία δεν τη λες κακή. Έτσι ανοίγεις, ας πούμε, το θέατρο στην κοινωνία, ακούσεις τις προτάσεις της κοινωνίας και των ανθρώπων που θεωρητικά γνωρίζουν ή εμπλέκονται με έναν τρόπο. Τους ενδιαφέρει τέλος πάντων. Φαντάζομαι δεν πήγαν εντελώς άσχετοι άνθρωποι, δεν μπορούσα να πάω εγώ, ας πούμε. Αν και η πρόσκληση ήταν και... παντού. Ναι, λέω. Δεν είχες κάτι να πεις εσύ. Επί της ουσίας. Η πρόσκληση ήταν και σε δημοσιογράφους, γι' αυτό το λέω. Φυσικά. Εγώ τι να έκανα εκεί. Δεν γνωρίζω το θέατρο. Δεν θα είχα να προσφέρω κάτι. Εμείς έχουμε κρίνει τις πολιτικές αποφάσεις. Και θα εξακολουθήσουμε. Και θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε και τις διαδικαστικές, να το πω έτσι, αποφάσεις που πάρθηκαν ή δεν πάρθηκαν στο ΔΠΘ, ως εκείνο ο ρόλος μας. Τώρα, άμα κάποιος συνάδελφος ξέρει πραγματικά και θέλει να πάει, προφανώς δεν αρνούμε ότι πρέπει να πάει. Χειροκροτώ τη διάθεση για τον εαυτό μου. Του κ. Πλασκοβίτη. Εντάξει, ελπίζω για τον κύριο Πλασκοβίτη, ο οποίος έκανε αυτή την κίνηση, να άντλησε κάτι και να βοήθησε αυτή η διαδικασία. Πάμε στην ουσία, λέω εγώ, παρακάτω. Και να δούμε και το ελπίζω να δούμε τον προγραμματισμό και ένα καλό έργο. Πολλά καλά έργα. Ναι, ένα καλό έργο γενικώς εννοώ. Καλή επιτυχία λοιπόν στον κύριο Πλασκοβίτη και στο ΔΠΘ γενικώς που πέρασε τρικυμίες. Ευτυχώς έχουμε καλλιτεχνικό διευθυντή. Εντάξει, ναι. Είναι αυτός που είχε διατελέσει στο παρελθόν, οπότε έχει άποψη, έχει εικόνα, δεν θα το ξαναπιάσει από την αρχή, δεν θα μας πάρει χρόνο. Για τον επόμενο προγραμματισμό. Ελπίζουμε να μην έχουμε χάσει χρόνο. Ελπίζουμε. Ναι. Χρόνο χάσαμε, σαφέστατα. Χάσαμε 2 χρόνια. Λέω, να καλύπτεται εύκολα. Ξέρω.
Θέλεις να σε πάω στην Δολομαΐδα, μάλλον αύριο θα σε πάω στην Δολομαΐδα, γιατί αύριο ανάβει το δέντρο και είναι και η λευκή νύχτα στην αγαπημένη Δολομαΐδα. Κάποιος μας καλεί εκεί. Πολλοί κόσμος μας καλεί εκεί. Εννοώ το βίντεο να και μας καλεί βεβαίως και ο καλλιτέχνης, ο Κώστας ο Αγέρης, ο οποίος είναι και από την περιοχή. Ναι, όχι από την Δολομαΐδα, από εδώ με το Γιάννη να είναι. Πρωτοχώρη νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω, ξέρω ότι είναι από τον ομό. Τέλος πάντων, ναι. Νομίζω πως θα κρατήσει μια πολύ καλή παρέα όσους βρεθούν αύριο στην πλατεία της Δολομαΐδας. Να πάμε, να διασκεδάσουμε, να ψωνίσουμε. Έχει λευκή νύχτα να υπενθυμίσω. Ο κύριος Αγέρης λοιπόν μας καλεί για να δούμε το βίντεο. Γεια σας παιδιά! Αύριο το απόγευμα Παρασκευή θα βρίσκομαι και εγώ στην Δολομαΐδα για να φωτίσουμε όλοι μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο, να περάσουμε υπέροχα και να τραγουδήσουμε, εννοείται έτσι. Εν τω μεταξύ, ανυπομονώ να συναντήσω τη φίλη μου την Υφάδα με τους φίλους της, τους δεινόσαυρους. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται να το χάσετε. Σας περιμένω. Μάλιστα. Μας περιμένει ο κύριος Αγέρης. Λίγο πιο μακριά σήμερα ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Καστοριά, στις 8 η ώρα, έτσι. Και την Κυριακή, να το δω και να το πω ακριβώς, στη Φλόρινα, την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, λοιπόν, τη ώρα στις 7, στην κεντρική πλατεία Μόδη. Και τι φέρνει η Φλόρινα όμως τώρα. Με τον Τόνι Σφίνο, μια ξεχωριστή συναυλία. Με ένταση θα την έλεγα, ωραία έτσι. Αυτό νομίζω θα είναι και ενδιαφέρον. Και διάδραση θα το πω εγώ. Περιμένω εδώ πάρα πολύ τις εικόνες από τη Φλόρινα. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή την οποία δεν την περίμενα γενικώς, όχι στη Φλόρινα. Δεν περίμενα το συγκεκριμένο καλλιτέχνη σε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ίσως το έχει ξανακάνει, αλλά τον έχουμε συνηθίσει σε άλλα έτσι, events κλπ. Νομίζω ότι είναι καλή επιλογή και έξυπνη εκεί στο Δήμο της Φλόρινας να πάνε όλα καλά. Παρουσιάζει. Έχει μια διάδραση ο τόπος. Ναι, γι' αυτό το είπα και εγώ. Νομίζω ότι θα έχει και φυσικά και η φιλαρμονική κατά τις 6 θα παίξει τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όπως βλέπω εδώ. Το θέμα είναι ότι θα έχουμε αύριο τη δημοσιοποίηση του αναλυτικού προγράμματος των εκδηλώσεων στον Δήμο της Φλόρινας. Θα έχουμε περισσότερα να σας πούμε και αύριο, απλώς επειδή ανακοινώθηκε η συναυλία από τον ίδιο το Δήμο, είπαμε να τα πούμε κι εμείς. Έτσι, να ξέρει ο κόσμος, μήπως προγραμματίζει κανένας να πάει προς τη Φλόρινα. Πήγε στο αγροκτηνοτροφικό συνέδριο, θα το πούμε. Επαναλαμβάνω, όπως είπαμε και χθες, θα δούμε το βίντεο, ότι δεν υπήρξε κυβερνητική εκπροσώπηση. Κάνω λάθος. Δεν υπάρχει κυβερνητική εκπροσώπηση αυτή τη στιγμή. Άκουσα τον κύριο Κασαπίδη να λέει: εμείς θα μαζέψουμε τα αιτήματα και θα τα στείλουμε. Γιατί τόσο καιρό τι κάναμε. Ναι. Είχε συμμετοχή. Αγρότες, κτηνοτρόφοι πήγαν. Κοίταξε, επειδή το σχολίασα και με άλλους συναδέλφους που ήρθαν στην περιφέρεια το πρωί, δεν βρίσκαμε να παρκάρουμε στην αρχή. Για πρώτη φορά πάρκα σε σημείο το οποίο ούτε καν ήξερα ότι υπάρχει στην περιφέρεια. Ένα πάρκινγκ, γιατί το χτίσαμε, δεν ξέρω, άνθρωπος. Ποιο άστο κοινό. Γινόταν ο κακός χαμός από αυτοκίνητο και λέγαμε ότι μέσα λογικά θα έχει πολύ κόσμο. Δεν ξέρω αλήθεια που ήταν αυτός ο κόσμος. Μα είδα τα πλάνα. Τα πλάνα της αίθουσας. Δεν είδα αγρότες, κτηνοτρόφους να κατακλείζουν την αίθουσα. Θα μιλήσουν από μόνα τους τα πλάνα. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει. Θα δούμε και αύριο στο Βελβεντό τι ακριβώς θα γίνει, γιατί αύριο η δεύτερη μέρα θα γίνει στο Βελβεντό. Βλέπετε, η αίθουσα δεν είναι ικανοποιητική. Θα δούμε το βίντεο. Ναι, ο κ. Κασαπίδης είπε ότι θέματα όπως η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, η προώθηση των συλλογικών σχημάτων, σημαντικά ζητήματα, όχι. Είναι ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν. Βεβαίως και τα επενδυτικά προγράμματα των αγροτών, έτσι, ώστε να είναι έτοιμοι οι αγρότες και να καταθέσουν τις προτάσεις τους όταν πρέπει για να ενταχθούν σε προγράμματα. Όλα αυτά θα τα δούμε, θα τα μαζέψουμε και θα τα προωθήσουμε αρμοδίως όπως το κάνουμε τόσο καιρό, είπε ο κ. Κασαπίδης. Προφανώς είναι άλλο να υπήρχαν εδώ και επίσημα χείλη. Υπεύθυνα επίσημα χείλη, να δεσμευτούν. Ένας γενικός γραμματέας, έστω, ας μην ήταν υπουργός. Ή να ακούσουν τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους. Δεν ξέρω. Αύριο στο Βελβεντό, για να το λέμε, μιλάει ο πρόεδρος του ΠΚΕΠΕ, ο κύριος Παγγέλης Σημανδράκος. Ωραία. Που λες ότι είναι ενός οργανισμού χρήσιμο, έτσι, που έχει να κάνει με το κράτος. Προφανώς. Θα έχει να πει, θα έχει να απαντήσει σε συγκεκριμένα ζητήματα. Λίγο πιο ψηλή εκπροσώπηση. Δεν ξέρω τι να πω. Υπουργική. Τι να πω. Θα δούμε το βίντεο. Ζήσεις να σε ευχαριστήσω πολύ. Γεια χαρά. Το πρώτο αγροκτηνοτροφικό συνέδριο Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιείται αυτό το διήμερο. Οι εισηγήσεις,
λαμβάνουν χώρα στο κτίριο ΤΙΖΕΠ στην Κοζάνη. Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς των αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποιούμε το πρώτο γεωροκτηνοτροφικό συνέδριο Δυτικής Μακεδονίας με βασικά θέματα, φλέγοντα ζητήματα που αφορούν τους ίδιους τους παραγωγούς, και είναι πρώτον η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, δεύτερον η εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής, τρίτον τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα και προγράμματα που αφορούν τις επενδύσεις στον αγροτικό τομέα. Είναι ζητήματα τα οποία είναι κέρια σημασίας για την αγροτική παραγωγή και πέραν των βασικών έργων, τεχνικών έργων που υλοποιούμε για την διευκόλυνση του παραγωγικού περιβάλλοντος στη Δυτική Μακεδονία, είναι θεσμικού χαρακτήρα ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την επαγγελματική δραστηριότητα των γεωργών και των γεωτρόφων σε όλη την Ελλάδα. Εμείς θέλουμε από εδώ να κωδικοποιήσουμε τις προτάσεις και τα αιτήματα των παραγωγών, των αγροτών, με οργανωμένο τρόπο που αφορούν θεσμικές παρεμβάσεις και θα τα προωθήσουμε στα αρμόδια Υπουργεία, στην κυβέρνηση, στους αρμόδιους οργανισμούς για να προβούν στις αντίστοιχες προσαρμογές. Ξεκινάμε το διήμερο γεωροκτηνοτροφικό συνέδριο, το πρώτο Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο να ενημερώσουμε, να αποκτήσουμε γνώση επί των διαδικασιών, έτσι ούτως ώστε να βοηθήσουμε την παραγωγή μας με όρους ποιότητας και ποσότητας αυτής. Έχουμε εισηγήσεις των θεσμοθετημένων συλλόγων και συνεταιρισμών της Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με προτάσεις που θα αφορούν το νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ, ο οποίος είναι στη διαδικασία την καινούργια, που θα αφορούν το ασφαλιστικό και το φορολογικό θέμα των γεωργοκτηνοτρόφων και επίσης το θέμα της δημιουργίας και της προώθησης συλλογικών σχημάτων στη Δυτική Μακεδονία, διότι μόνο πλέον μέσω των συλλογικών σχημάτων είναι δυνατόν να αναπτύξουμε την γεωργοκτηνοτροφία μας, εκμεταλλευόμενοι τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας. Στη δεύτερη θεματική ενότητα του γεωργοκτηνοτροφικού συνεδρίου σήμερα παρουσιάζεται το κλάστερ των τυροκόμων. Χθες το κλάστερ των τυροκόμων πήρε αριθμό φορολογικού μητρώου. Είναι συλλογικό σχήμα στο οποίο κυρίως η κτηνοτροφία περιμένει πολλά, δεδομένου ότι οι τυροκόμοι οργανώθηκαν σε μία ένωση μεταξύ τους και θα μπορέσουν με δεδομένη την ισχύ εν τη ενώση να διαχειριστούν πολύ καλύτερα το καλό γάλα της Δυτικής Μακεδονίας και τα φοβερά, τα πολύ καλά τυροκομικά προϊόντα που παράγουμε. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε χθες το απόγευμα η παράταξη Γεωτεχνική Ενότητα του ΓΕΟΤΕΕ. Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου πρόκειται να διενεργήσει το ΓΕΟΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας. Εν ώψη των κάλπεων, λοιπόν, συνέντευξη τύπου παραχώρησε χθες η παράταξη Γεωτεχνική Ενότητα Δυτικής Μακεδονίας στα γραφεία του ΓΕΟΤΕΕ στην Κοζάνη. Στις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 2022 καλούμαστε να αναδείξουμε τα όργανα διοίκησης του επιμελητηρίου μας. Η απόφασή μας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και καθοριστική για το μέλλον του συλλογικού μας οργάνου. Με σοβαρότητα, κριτική σκέψη και αξιολόγηση όλων των συνδυασμών θα πρέπει να επιλεγούν εκείνοι οι συνάδελφοι που με αποφασιστικότητα, όρημη σκέψη και οραματική προσέγγιση θα οδηγήσουν το φορέα μας στη νέα διοικητική περίοδο. Η παράταξή μας, η Γεωτεχνική Ενότητα Δυτικής Μακεδονίας, στην θητεία που προηγήθηκε, τίμησε την εντολή διοίκησης που έλαβε από τους συναδέλφους και στάθηκε αντάξια της εμπιστοσύνης τους. Σε μια περίοδο που σημαδεύτηκε από την πανδημία του κορονοϊού, αλλά και από την ιδιαίτερη συγκυρία της απολιγνητοποίησης για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων και ανταποκριθήκαμε με συνέπεια στο ρόλο μας. Καταθέσαμε επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη για όλα τα ζητήματα που προέκυψαν, προεξέχοντος αυτού του κοινωνικο-οικονομικού μετασχηματισμού της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΟΤΕΕ ήταν ο μοναδικός περιφερειακός φορέας που κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για τη μετάβαση της περιφέρειας στην μεταλιγνίτη εποχή. Εργαστήκαμε χωρίς κομματισμό, απαλλαγμένοι από παλαιοκομματικές πρακτικές και αγκυλώσεις.
Βασιστήκαμε στη μεγάλη εμπειρία και στη διάθεση για ανιδιοτελή προσφορά των στελεχών μας. Μοναδικός μας γνώμονας ήταν το καλό των συναδέλφων μας και του κοινωνικού συνόλου. Με αναγνώριση των προκλήσεων, με τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων των μελών, με συνεχή παρουσία σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας, υπήρξαμε κατά κοινή ομολογία ιδιαιτέρως αποτελεσματική. Κάναμε πράξη όλα όσα προγραμματίσαμε στην αρχή της θητείας μας και παραγάγαμε ιδιαίτερα σημαντικό έργο. Βασική προτεραιότητα της Διοικούσας Επιτροπής στην διοικητική περίοδο, σε συνέχεια της καλής πρακτικής της προηγούμενης, ήταν η συνένωση όλων των δυνάμεων των γεωτεχνικών, χωρίς αποκλεισμούς από όπου και αν προέρχονταν. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχει συμμετοχή και ομοφωνία σε όλες τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής σε θέματα που αφορούσαν τόσο την άσκηση αγροτικής πολιτικής και την παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου, όσο και θέματα που είχαν να κάνουν με την ανάπτυξη της περιφέρειας και των Δήμων της. Στη νέα περίοδο, μπροστά στις νέες προκλήσεις, επιδίωξή μας είναι να είμαστε παραγωγικοί και χρήσιμοι στην υπηρεσία των συναδέλφων μας και της κοινωνίας, έχοντας ως εγγύηση τα αποτελέσματα της δράσης μας κατά την προηγούμενη περίοδο. Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση, δεσμευόμαστε για συνεχή προσπάθεια ανάδειξη των γεωτεχνικών και του επιστημονικού τους ρόλου, για παρεμβάσεις και παρουσία σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος και τα πεδία δραστηριότητας των γεωτεχνικών, για προώθηση της συνεργασίας με όλους τους θεσμικούς φορείς της περιφέρειας, για συνεργασία και υποστήριξη της λειτουργίας των γεωτεχνικών συλλόγων της περιφέρειάς μας, για διευβούλευση σε επίπεδο παραρτήματος για τη διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων, για περαιτέρω οργανωτική επάρκεια και αναβάθμιση των υπηρεσιών του παραρτήματός μας και για ενημέρωση και κατάρτιση των μελών με παράλληλη δημιουργία επαγγελματικών προοπτικών. Όλα τα παραπάνω γίνονται πράξη μόνο με τη συμμετοχή όλων. Στις εκλογές του ΓΕΟΤΕΕ, τις 11 Δεκεμβρίου, ζητάμε τη στήριξη και την ανανέωση της εμπιστοσύνης όλων των συναδέλφων μας για να διασφαλίσουμε την ανωδική πορεία του επιμελητηρίου μας. Και η Δημοκρατική Συμπαράταξη Γεωτεχνικών όμως λαμβάνει μέρος στις εκλογές του ΓΕΟΤΕΕ. Πάμε να δούμε τη δήλωση στην κάμερα του Top Channel ο επικεφαλής της παράταξης. Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου διεξάγονται οι εκλογές του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Εμείς ως Δημοκρατική Συμπαράταξη Γεωτεχνικών καλούμε τους συναδέλφους γεωτεχνικούς να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Συμμετέχουμε και εμείς έχοντας καταρτήσει ένα συνδυασμό αποτελούμενο από νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν όρεξη για δουλειά, έχουν γνώση και μια ικανότητα να παράγουν απόψεις οι οποίες θα είναι τεκμηριωμένες πάντοτε, έγκαιρα και όποτε χρειαστεί. Βιώνουμε καθημερινά όλοι τις ίδιες αγωνίες, τους ίδιους προβληματισμούς όσον αφορά τις επαγγελματικές και επιστημονικές προοπτικές των γεωτεχνικών και γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε να ανοίγουμε τη συζήτηση σε θέματα τα οποία αφορούν τους γεωτεχνικούς και να θίξουμε τα σημαντικότερα ζητήματα στα οποία ένα σύγχρονο γεωτεχνικό επιμελητήριο θα πρέπει να τα προσεγγίζει δυναμικά και με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να προτείνει λύσεις. Στις μέρες μας βιώνουμε γενικότερα μία απαξίωση των συλλογικών δράσεων και των θεσμών. Αυτό προκύπτει και από το επιμελητήριο. Υπάρχει μία μειωμένη αξιοπιστία των μελών προς το επιμελητήριο. Αυτό φαίνεται από την μικρότερη συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες, η οποία με το ζόρι αγγίζει το 25% αναπαραρτήματα. Οπότε εμείς με σκοπό την ομαλότερη και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του επιμελητηρίου προτείνουμε τα εξής. Προτείνουμε την αναμόρφωση των οργάνων λειτουργίας του επιμελητηρίου ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε σύγχρονα θέματα. Επίσης προτείνουμε τη συμμετοχή του επιμελητηρίου σε συνεργασία με διάφορους θεσμικούς εταίρους σε συγχρωματοδοτούμενα προγράμματα είτε από εθνικούς είτε από κοινοτικούς πόρους. Προγράμματα τα οποία μπορεί να αφορούν στην περιοχή μας την αποκατάσταση των εδαφών, των διαταραγμένων εδαφών από την εξορυκτική διαδικασία του λιγνίτη. Προτείνουμε την αξιοποίηση και την ορθολογική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα τα αγροφωτοβολταϊκά και τη συμμετοχή του ΓΕΟΤΕ στη διαβούλευση και γενικότερα σε όλες τις δράσεις οι οποίες αφορούν την μεταλιγνητική περίοδο με έναν ενεργό τρόπο. Οι παραδοσιακές παρουσίες των γυναικών της Μικράς Ασίας βρέθηκαν χθες στο επίκεντρο εκδήλωσης που διοργανώθηκε. Η πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εκδήλωση αφιέρωμα πραγματοποιήθηκε στο Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης.
Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη εκδήλωση αφιέρωμα στη γυναικεία φορεσιά της Μικράς Ασίας πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Κοζάνης. Θεωρητικές εισηγήσεις αλλά και αυθεντικά τεκμήρια παρουσιάστηκαν εκτός του παγιωμένου χώρου μιας μουσιακής προθήκης. Φανέρωσαν λίγα από τους συμβολισμούς και τη σημειολογία που αφορά στα κοινωνικά συμφραζόμενα της εποχής από την οποία έρχονται. Φορεσές ως δείγματα υλικού πολιτισμού αλλά και ως ζωντανές εικόνες που φέρουν κάτι λίγο από τη ζωή των γυναικών της Μικράς Ασίας των αρχών του περασμένου αιώνα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνεργασίας για τον Πολιτισμό και τις Τέχνες Μέθεξη, με τη συνεργασία του Δήμου Κοζάνης, του Συλλόγου Μικρασιατών, του Συλλόγου Κισδεβερνιωτών Νικομιδίας Θεσσαλονίκης, της Πανελλήνιας Ένωσης Κουβουκλιωτών Όσιος Βαραδάτος και του Πολιτιστικού Φυσιολατρικού Συλλόγου Νέας Χαραυγής. Σήμερα έχουμε μία εκδήλωση η οποία είναι αφιερωμένη στη γυναίκα με έναν τρόπο έμεσο μέσα από τη φορεσιά της. Τη γυναίκα της Μικράς Ασίας των αρχών του 20ου αιώνα, όπου ήταν και τα τρομερά γεγονότα της Μικρασιατικής καταστροφής. Θα δούμε επιγραμματικά πώς αυτές οι γυναίκες ζούσαν και πώς η φορεσιά τους συμβολικά και σημειωτικά φανερώνει την κοινωνική τους θέση, την κατάστασή τους, πράγματα της καθημερινότητας, αλλά και ειδικές εορταστικές περιστάσεις. Οι φορεσιές που έχουμε σήμερα είναι από την Κεσάρια, την Καπαδοκία, τα παράλια της Μικράς Ασίας, την Κωνσταντινούπολη και άλλα πάρα πολλά μέρη από την Μικρά Ασία φυσικά. Σήμερα μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης από την Μέθεξη και από το Μικρασιατικό Σύλλογο καθώς και από τον Δήμο Κοζάνης και από άλλους φορείς αφιερωμένη στη Μικρασιάτικη φορεσιά. Πραγματικά μια ιδιαίτερη εκδήλωση λόγω του ότι μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια δεν θα μπορούσε να απουσιάσει και αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση όπου θα παρουσιαστούν αυθεντικές φορεσιές Μικράς Ασίας από διάφορες περιοχές αλλά και φορεσιές τις οποίες έχουμε εμείς στο σύλλογό μας και θεωρώ ότι ο κόσμος θα ενημερωθεί έτσι πλήρως και πάνω σε αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία των φορεσιών γενικά και ιδιαίτερα της Μικρασιάτικης φορεσιάς. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη τον Χατζιαγγελίδη, ο οποίος μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, είναι ένας άνθρωπος νέος και το συγχαίρω γι' αυτό, για αυτή του την ασχολία, όταν βλέπω νέους ανθρώπους να ασχολούνται με την παράδοση και μάλιστα τόσο αυστηρά όσο ο Δημήτρης, που μας έχει φέρει αυτό στις αυθεντικές φορεσιάς της Μικράς Ασίας. Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη, έφερα αυθεντικές φορεσιές που έχει ο σύλλογός μας και από προσωπικές συλλογές για να τις παρουσιάσω εδώ πέρα στην Κοζάνη. Ευχαριστώ πολύ το σύλλογο που είμαι προσκεκλημένος. Βαλκανευτές είναι ο τίτλος του βιβλίου του Γιώργου Χατζελένη. Χθες στην Κοζάνη πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση παρουσίασής του. Οι εκδόσεις Ενύπνιο και το βιβλιοπωλείο Ιστοά του βιβλίου διοργάνωσαν χθες την παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Βαλκανευτές» του Γιώργου Χατζελένη σε γνωστό καφέ μπαρ της Κοζάνης. Για το βιβλίο εκτός του συγγραφέα μίλησαν η Ελένη Γκόραος, δόκτωρ δημιουργικής γραφής, η Εύα Ραμπατζή, συγγραφέας, ο Σταύρος Γαβριλίδης, ιστορικός, ενώ την εκδήλωση συντώνησε ο δημοσιογράφος και εκδότης Γιάννης Κωσταρέλας. Το βιβλίο είναι ένα ταξιδιωτικό δοκίμιο. Είναι ένα μερολόγιο με το οποίο είχα συμπληρώσει κατά τη διάρκεια ενός διπορικού που είχα κάνει με δύο φίλους στα Δυτικά Βαλκάνια. Ένα ταξίδι το οποίο πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2016. Μου πήρε 3 χρόνια να το γράψω, διότι το βιβλίο όλο είναι χωρίζεται σε κεφάλαια των προορισμών των οποίων πήγαμε, επισκεφθήκαμε, περιηγηθήκαμε και αναζητήσαμε έτσι, πηγές, ιστορίες, μαρτυρίες ανθρώπων. Κατά κάποιο τρόπο μέσα από αυτό το ταξίδι ήταν μια προσπάθεια και να ανακαλύψουμε τους τόπους και την ιστορία τους, αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό, το ρόλο μας στη σύγχρονη ιστορία και το πώς μπορούμε μέσα από τα παρελθοντικά γεγονότα να ερμηνεύσουμε τις τωρινές καταστάσεις. Με το η γραφή ασχολούμαι σχεδόν 2 δεκαετίες. Είχα ξεκινήσει με ένα προσωπικό ιστολόγιο. Το 2012 βγήκε το πρώτο μου βιβλίο από τις εκδόσεις Γαβριλίδη, ακολούθησαν άλλα 2. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Χρήστος Μαργαρίτης.
Συννεφιά προβλέπει για αύριο Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο όνομα Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο όνομα Καστοριάς από 1 έως 12, στο όνομα Γρεβενών από 2 έως 16 και στο όνομα Φλόρινας από 2 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλες εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.